Πάμε τώρα γιατί έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Αγγελίδη να ετοιμάσετε για ένα ακόμα δύσκολο χειρουργείο. Είναι κρίσιμες οι επόμενες μέρες. Δώσε μας τα στοιχεία, σε παρακαλώ πολύ. Να θυμίσουμε να πούμε βέβαια ότι ο παρουσιαστής είχε ένα πολύ άσχημο τροχαίο το Δεκέμβρη του 2017. Έκτοτε ταλαιπωρείται πάρα πολύ άσχημα. Τώρα ήρθε η στιγμή για ένα ακόμα κρίσιμο χειρουργείο. Όπως λέει λοιπόν και η σύζυγός του, η Ευελίνα Βαρσάμι, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά χειρουργεία που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος, ώστε να αποκατασταθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει και να μην ταλαιπωρείται με μολύνσεις. Προσπαθούν, όπως λέει, καθημερινά, κάνει τις φυσιοθεραπείες του, τις λογοθεραπείες του και η ίδια είναι πεπισμένη ότι θα ξεπεραστεί όλο το πρόβλημα. Μάλιστα. Να πούμε ότι πριν από 2 ώρες δημοσίευσε μια φωτογραφία η Ευελίνα Βαρσάμι του Κωνσταντίνου Αγγελίδη με τον γιατρό του. Χαμόγελο αισιοδοξίας, ελπίδας, χαράς, λίγο πριν το χειρουργείο μαζί με τον γιατρό μας, κύριο Αλεξάνδρου. Όλα θα πάνε καλά. Και είναι στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, να πούμε. Και πραγματικά όλοι προσευχόμαστε για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον νέο άνθρωπο που τόσο άδικα έχουν συμβεί όλα αυτά τα άσχημα στη ζωή του. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη σύζυγο, τι είχε πει. Το αυτό το σταυρό που έχει, τον παίρνει στην εκκλησία μόνο όταν έχει να σταυρώσει. Δεν τον παίρνει για κανέναν άλλο λόγο στην εκκλησία. Και εκείνη την ημέρα που δεν ήξερε θα πάμε, τον πήρε μαζί του. Και του λέει το πνευματικό του παιδί. Μπαμπά μου, του λέει, γιατί τον παίρνει μαζί σου, αφού δεν έχουμε να σταυρώσουμε κανέναν. Κάτι μέσα μου λέει ότι πρέπει να τον πάρω το σταυρό στην εκκλησία. Εγώ λέει θέλω να τον πάρω. Πάω με την αδερφή του Κωνσταντίνου στο εκκλησάκι και του δίνουμε το σκουφάκι του. Αρχίζει, μας μιλάει. Και μου λέει, δώστε του. Μου λέει, έχετε φέρει κάτι μαζί. Λέω, ένα σκουφάκι. Λόγω του ότι είχε χτυπήσει το κεφάλι ο Κωνσταντίνος. Και το σκουφάκι του έλεγε, go straight. Του το σταυρώνει και μου λέει, μην ανησυχείς. Ο Κωνσταντίνος δεν πρόκειται να πεθάνει. Και θα περπατήσει. Μην ανησυχείς, θα είναι όπως ήτανε. Ο Κωνσταντίνος χαροπάλευε στην εντατική. Μην ανησυχείς, κορίτσι μου, εμένα αυτό μου δείχνει ότι είμαι ο σταυρός. Θα είναι όπως ήτανε. Φεύγουμε από το εκκλησάκι με την Αλεξάνδρα. Μας έδωσε πάρα πολύ δύναμη. Και πηγαίναμε συνέχεια και βλέπαμε τον Κωνσταντίνο στο νοσοκομείο. Εγώ πήγαινα κάθε 2 μέρες στο εκκλησάκι. Μου έλεγε ο παππούλης. Εκεί τρελαινόμουν μαζί του. Μου έλεγε, Ευελίνα, η αιμορραγία στο κεφάλι είναι ελεγχόμενη. Πηγαίναμε μετά στο νοσοκομείο και μας λέγανε οι γιατροί, η αιμορραγία έχει σταματήσει. Απίστευτο. Μετά μαθαίναμε από τους γιατρούς. Μας έλεγε, αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος έχει πυρετό. Μου το λέει ο παππούλης και πιο πριν μ' είχαν ενημερώσει ότι ο Κωνσταντίνος είχε ανεβάσει πυρετό. Μην ανησυχείς όμως, είναι ελεγχόμενα όλα αυτά. Μας είπαν ότι σιγά σιγά θα αρχίζουμε να τον βγάζουμε από την καταστολή. Αυτό έγινε στις 13 μέρες. Δεν θυμάμαι εγώ τώρα με ποιον ήμουνα. Άνοιξε τα μάτια του. Μας είδε. Αυτό τίποτα άλλο. Γιατί ήταν ακόμη υπό την επίρρεια των φαρμάκων. Δηλαδή, για να αρχίσει να συνέρχεται κάποιος, πρέπει να φύγει το φάρμακο από μέσα του και να γίνεται και πιο ξύπνιος μέρα με την ημέρα. Εμένα μου φαινόταν σαν να δάκρυζε. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν, του βάζανε φυσιολογικό όρο στα ματάκια του που ήταν πολλές μέρες κλειστά ή αν ήταν δάκρυ. Γιατί έτρεχε το ένα του μάτι δάκρυ. Και σιγά σιγά ο Κωνσταντίνος άρχισε να αναγνωρίζει. Μπαίνανε οι φίλοι του και του λέγανε ποιος είμαι και έλεγε «Είσαι ο τάδε». Με μια φωνή ίσα που του έβγαινε η φωνούλα του. Συγκλονιστικά τα όσα είχε πει πριν λίγο καιρό η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αγγελίδη.